Αρρωτήσει για τη μάνα. Κάθε μέρα την ξυλοφορτώνει. Γιατί αυτό το παιδί δεν παιδαγωγήθηκε όταν ήταν 8 χρονών μέχρι τα 15 του χρόνια να παιδαγωγηθεί, για να ξέρει γιατί ζει σε αυτή τη ζωή. Ο άνθρωπος έχει ένα στόχο, είπαμε, σε αυτή τη ζωή. Θα περάσει στα 80 χρόνια και από εκεί θα μεταστρέψεις και θα πας στον ουρανό. Αλλά στον ουρανό πάνε μόνο οι άνθρωποι οι πιστοί, οι ειλικρινείς, οι αληθινοί, οι δίκαιοι, οι αγαπώντες το Θεό και τον άνθρωπο. Τώρα τι να σας πω, περί αγάπης δεν υπάρχει αγάπη, ακούτε, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει αγάπη, δυστυχώς δεν. Και εμείς που είμαστε εδώ μέσα 10 άτομα, καθένας έχει το δικό του κουμάντο. Δεν υπάρχει αγάπη. Αγάπη είναι ο Κύριος. Αυτός είναι η πηγή της αγάπης. Και μας λέει, βαδίστε κι εσείς το σωστό δρόμο για να βρείτε τη σωτηρία της ψυχής σας. Να βρείτε ανάπαυση εκεί που την περιμένουμε. Γιατί εδώ είτε καλά είτε στραβά θα τα περάσεις στα 80 χρόνια. Και μας λέει ο Δαβίδης στα 70 χρόνια του, ως η ημέρα η χθες. 70 χρόνια ως η ημέρα η χθες. Εγώ σου λέω 1000 χρόνια ως η ημέρα η χθες. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Για πες μου και εμένα που πατάω τα 90 σε ένα χρόνο, αν θυμάμαι τίποτα από τη ζωή αυτή. Δεν κατάλαβα τίποτα από τη ζωή αυτή. Πέρασαν τα χρόνια. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ήρθε για να ζήσει σωστά και να πάει εκεί που είναι η πατρίδα του. Η πατρίδα είναι ο ουρανός, δεν είναι εδώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και ξέρω εγώ και όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη και ο κόσμος όλος. Δεν είναι η πατρίδα μας, παιδιά, εδώ. Εδώ είμαστε προσωρινοί, να περάσουμε αυτό το χρόνο και να πάμε προς ανάπαυση. Αλλά αλίμονον εκείνος που δεν προσέξει τη ζωή αυτή και δεν βαδίσει σωστά, να ξέρεις τι τον περιμένει. 3 εκατομμύρια των εκατομμυρίων μέσα στο σκοτάδι θα βρίσκεται. Εδώ πας στο σπιτάκι σου και πατάς το κουμπί και ανάβει το φως και έχεις και κινείσαι. Για μην έχεις φως μέσα και να μπεις στο δωμάτιο, θα κουτουλάς τους τοίχους, όπου βρεθεί. Άμα εκεί μέσα στην κόλαση, αλλά επειδή, παιδιά, είναι πράγματα που δεν τα έχουμε χωνέψει καλά, δεν, μέσα στο μυαλό μας δεν μπήκανε. Και τώρα σας λέω εγώ για κόλαση και για ουρανό και σαν να σας λέω τα παραμύθια της Χαλιμάς. Γιατί είμαστε έτσι? Γιατί δεν τα έχουμε χωνέψει ούτε για τον ουρανό. Όχι, εκεί δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς. Εδώ θέλει εργασία, εδώ προεργασία, καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια, πίστη, δικαιοσύνη. Αν δεν έχεις αυτά τα στηρίγματα, γιατί βλέπεις, έχουμε και έναν φοβερό αντίπαλο, ο οποίος από την άλλη πλευρά έρχεται και μας σερβίρει και μας λέει ο Κύριος ο ίδιος, και εξέρχεται εκ της καρδίας του αμορροσίου, όχι δικές σας, παράδειγμα δηλαδή, μίσος, αδικία, κακία, πλεονεξία, φιλαργυρία,
έχθρα, αδικία και ως επεσφράγισμα η ασωτεία. Προσέξτε, αυτά που σας είπα τα πέντε, τα σφραγίζει η ασωτεία που είναι, έχει πνίξει τον κόσμο μέσα στον κόσμο. Έχει πηγεί ο κόσμος από την ασωτεία. Κι όμως δεν είναι τίποτα να πάω να πιάσει, θέλω τη γυναίκα και θέλω την κοπέλα να τη διαφύρει. Δεν είναι τίποτα να πούμε. Αλλά όμως εκείνος που είναι πάνω από το κεφάλι μας και κυβερνάει το σύμπαν και σου λέει, όχι κύριε, δεν είναι ο δρόμος αυτός. Θα πάμε σωστά, γιατί κίνδυνος θάνατος μέσα στην Ιούνιου καταδίκη. Τα ακούτε? Αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει τον άνθρωπο να τον κατευθύνει. Αν δεν προσέξουμε, μεταπηδάμε στην καταδίκη του εχθρού, γιατί αυτός, ξέρεις, είναι εδώ κοντά μας και όλους μας την κλάει. Yeah, yeah. Δεν αφήνει κανέναν από μας. Πρώτον εμένα. Εδώ έρχεται και κοντεύει να μου βγάλει το μάτι τώρα. Εγώ προηγούμενα. Απλώς μου έχει καρφώσει το μάτι εδώ. Και δεν με αφήνει να ησυχάσω. 2 μήνες τώρα. Οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Νευρολόγοι, ακτινολόγοι, χειρούργοι, πράγματα, παθολόγοι. Και δεν βρίσκω τίποτα. Και είναι αυτός, κοιτάει την κόρη του ματιού. Και οδοντία. Στράβωσε. Γιατί η φόρνα έχει πάσος και μίσιος αντίον. Κατάλαβες? Λοιπόν, θέλει προσοχή. Να μην το κάνουμε τα θελήματα. Και μεταπηδάμε από την καλοσύνη στην κακία. Από την αγάπη στο μίσος. Από τη δικαιοσύνη στην αδικία. Από την πίστη μας προς τον αληθινό Θεό, στην απιστία. Λοιπόν, θα πάω να την πάρει. Άντε μέσα στη βάρκη. Αλλά όχι, μπορώ να πω είμαι μαλακός. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί τώρα λίγο αρπάχτηκες και γίνεις άλλος άνθρωπος? Α, για θέματα αυτά που πήγε να πει ο δάσκαλος στο παιδί, πήγα να αρπαχτώ, ναι. Όχι, τώρα εδώ μέσα. Κάτι επιγυρώνεται και συνειδητοποιείται. Όχι, όχι. Πήγα να αρπαχτώ ο δάσκαλος που είχε πει στο παιδί μου να μην πιστεύει στον Χριστό. Αυτή τη συζήτηση είχαμε και απάρτηκα. Ο δάσκαλος είπε θα. Ναι. Τι να πεις. Όχι, μπορώ να πω ότι είμαι ήπιος, δεν είναι δύσκολα τσακώνω. Και τον έχει εκεί πέρα αυτόν του κράτους για να διδάσει τα παιδιά στα ίδια. Εντάξει τα παιδιά. Πού έφτασε το κράτος. Πού έφτασε το κράτος. Αλλά πρώτοι αυτοί δεν πιστεύουν τίποτα. Οι κυβερνώντες δεν πιστεύουν τίποτα. Εκτός νόμου. Προκύπτει μεγάλο πρόβλημα ο Παπούλη με τις ταυτότητες. Τι θα γίνει, θα τις απολύπουν από τη δουλειά. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Να φύγεις. Θα φύγεις από τη δουλειά σου, ή με το Θεό θα είσαι ή με το διάβολο. Δύο πράγματα, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή με το Θεό ή με το διάβολο. Διάλεξε και πάρε. Να πας κάτω στην Ιθάκη, να σπέσεις ένα χωράφι σιλάρι. Αυτά πώς θα μεγαλώσουν, πώς θα ζήσουν? Μην τα κοιτάζεις, μην τα υπολογίζεις τώρα. Αυτά μην τα υπολογίζεις, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι μια κατάσταση που δεν έχει άλλα προηγούμενα
και δεν θα το ενδιαφέρει αυτό για τα γράμματα, για την σοφία, για την παιδεία, για τα πράγματα. Την παιδεία την έχουν κρεμίσει κάτω, ας πούμε. Αλλά εάν δεν το παιδαγωγήσεις εσύ, θα πεις η ταυτότητα αυτή χωρίζει τον άνθρωπο από τον δημιουργό του, που εκείνον τον έπλασε και μέχρι σήμερα σε συντηρεί και σε προστατεύει και σου δίνει την ζωή και το μυαλό και την καρδιά και τη δύναμη. Τα πάντα εκ του Θεού είστε, μην νομίζεις ότι έχεις τίποτα δικό σου. Μάλιστα. Ε, έχεις τίποτα δικό όχι, σου. Όχι, όχι, όχι. Όλα ο Θεός μας τα έχει δώσει. Αλλά τούτα εδώ δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τα κατηχήσεις καλά, δεν τα κατηχείτε καλά στον δρόμο της ζωής που είναι ο Θεός. Προς τον δρόμο της ευσεβίας, στον δρόμο της πίστεως, στον δρόμο της ειλικρινίας, στον δρόμο της αληθείας, στον δρόμο της δικαιοσύνης, στον δρόμο της αγάπης. Μ' ακούς, πόσα σου αρρύθμισα. Τα ακούω, Παπούλη, τα ακούω. Ε. Και θα βρεθείς κι εσύ σε δύσκολη θέση. Για τις 200.000 πόσο παίρνεις, 300. Παραπάνω. Ε. Θα πας να πας στα ταυτότητα και θα αρνηθείς το Θεό. Δεν θα κρατήσεις την πίστη σου. Τώρα πρόκειται η πίστη θα κρατήσεις ή τις 300.000. Διάλεξε και πάρε. Αυτό θα γίνει σύντομα. 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 Μπορεί και μέσα στον χρόνο. Έτσι. Δυστυχώς για τον άνθρωπο. Ήρθε σε ένα συνταγματάρχη προχτές από την Αθήνα, εδώ. Μάλιστα. Και είναι εκεί στο Χαϊδάρι. Μου λέει, ειδοποίησε το κράτος όλο το στάτημα να εφοδιαστούν με τις ταυτότητες. Και η αστυνομία μας. Ναι. Δεν ξέρω αν το πήρες είδηση. Βέβαια. Και τη λογική όλης εις εκεί πέρα, αστυνομία. Τα ακούω. Ειδοποιήθησαν. Έχω κουμπάρους με αστυνομικούς, οι οποίοι τους ειδοποίησαν να αυτόν για ταυτότητες. Αλλά τώρα ξέρεις τι λένε στην αρχή. Λένε ότι δεν θα αναγράφεται το θρήσκευμα. Αλλά αυτές οι ταυτότητες λένε ότι δεν θα είναι ηλεκτρονικές. Απλώς δεν θα γράφουν το θρήσκευμα. Γιατί το θεωρεί η Ευρώπη ότι αυτό είναι ενάντια στον νόμο της ΕΟ. Αντιδρά τώρα ο Καλίνικος. Η Εκκλησία είναι σε αναμονή να δούμε τι απόφαση θα πάρει η κυβέρνηση για να αντιδράσει. Και εγώ προβλέπω ότι θα γίνει διαμάχη μεγάλη. Οπωσδήποτε δηλαδή θα γίνει διαμάχη, θα διαιρεθούν σε δύο στρατόπεδα. Και χωρίς αυτήν την ταυτότητα δεν θα μπορούμε ούτε χρήματα να παίρνουμε, ούτε να αγοράζουμε, ούτε να πουλάμε. Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα αγοράζεις και δεν θα πουλάς. Εδώ είναι το θέμα. Ο Σατανάς βρήκε πάτημα, το κουμπί βρήκε, για να αναγκάσει όλο τον κόσμο να σφραγιστούν με το σφραγίδα του διαβόλου, του Σατανά. Δεν τα ξέρεις ακόμη, γιατί δεν τα ερευνάς αυτά. Έχω διαβάσει βιβλία, Παπούλη, τα έχω διαβάσει. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, εκεί... Αυτό φοβάμαι. Όχι φοβάσαι, να το φοβάσαι στα σοβαρά, λέγει. Να το φοβάσαι στα σοβαρά, ακούς. Γιατί θα προδώσεις την πίστη σου και θα πάει να πάρεις τα πρώτα. Και πολιτογραφείσαι μέσα στο κατάστοιχο του διαβόλου. Και είσαι εκτυπώδικος και
ο παντός του διαβόλου και αρνήσει τον αληθινό Θεό. Δεν πρόκειται τώρα για εκατομμύρια λίρες, για παλάτια, για πρωθυπουργίες, τάσεις και τα δύο πράγματα. Ή θα μπορέσεις να κρατήσεις την πίστη σου ή θα χαθείς μαζί με τον Σατανά, γιατί και αυτός προσωρινός θα είναι. Έρχεται πίσω ο δυνατός, ο Θεός θα τον καταργήσει, αλλά πρωτίστως θα κάνει αυτός την εμφάνισή του και θα τα ανατρέψει όλα πιστήκοντα όρθια. Τ' ακούς? Τ' ακούω. Δεν θα αφήσει τίποτα. Τι είναι αυτό? Κασετόφωνο. Κάτω από εκεί πέρα. Δυστυχία τον τρόπο. Είμαστε στα έσχατα και δεν μπορέσαμε να το συλλάβουμε. Και ακόμα θα έρθει η ταυτότητα. Θα σε φωδιάσουν με μια κάρτα για να πηγαίνεις παντού όπου θα βρίσκεσαι και θα έχει μέσα το Σατανά γραμμένο. Και χωρίς αυτή την κάρτα δεν θα μπορείς να πας ποτένα. Ποτένα. Και ξέρεις τι θα γίνει. Ηλία, τι θα γίνει. Έχει άγνοια ο κόσμος και τα περιμένουν κατάλληλη ώρα για να τα βάλουν σε εφαρμογή. Και ξέρεις τι θα πούνε? Θα βγάλουν πρώτα την ταυτότητα. Δοκιμαστικά. Θα δοκιμάσουν τον κόσμο, γιατί ο Σατανάς θέλει όλους να τους βάλει στο μαντρί μέσα, να πάρουν ταυτότητα για να είναι, να τους ελέγχει ο ίδιος ο Σατανάς. Έλεγχος του Σατανά. Και επειδή θα αντιδράσουν αρκετοί, και Έλληνες και διάφοροι άλλοι, τότε ξέρεις τι θα κάνει αυτό το κράτος εκεί πέρα σε όχι τη βρέπει στη Βρυξέλλες, που είναι 10 κράτη, πρόβλημα, πόσα είναι τώρα? 15. Λοιπόν, ξέρεις τι απόφαση θα πάρουν οι Δία? Ξέρεις? Διωγμό. Όχι, άσε ο διωγμό. Θα πούνε με την ταυτότητα δεν επιτελέσει το έργο εκείνο που περιμέναμε. Δεν επιτελέσει, γιατί αντιδρούν και θα βγάλουν νόμο και μύγου και θα έρθει με ένα καυτερό μηχάνημα και θα σε σφραγεί στο μέτωπο και θα γράφει 6-6-6 και θα φαίνεσαι απ' πέρα από την πόρτα τόσο μακριά, θα είναι εδώ πέρα κολλημένο. Ανεξίτηλο, δεν θα γίνει η ηλεκτρονική συγκαταστροφή. Και τότε, ή στο χέρι θα το βάζω στο δεξιό, στο μέτωπο λέει. Και από τότε έχεις παραδοθεί ψυχή και σώμα στον διάβολο. Δεν μπορείς, ούτε μετάνοια παίρνει τότε. Εάν στην ταυτότητα παίρνει μετάνοια. Δεν, ούτε. Ούτε στην μετάνοια δεν παίρνει. Γιατί, θα σου λένε, ο Σταυρός δεν έχει, δεν πρέπει. Πάνε να καταργήσουν τα μυστήρια τώρα, τις εκκλησίες. Ναι, ναι. Το γάμο, το βάπτισμα, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και την ταφή. Και την ταφή των ανθρώπων. Λέει, με τι να πάμε, λέει, και διαβάζουμε. Να πιστούν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν τα πήρε εσείς αυτά, εσύ μέσα εκεί πρέπει. Όχι, όχι, τα παρακολουθώ. Είσαι μέσα σε πόστο
που αυτά περνάνε τα σχήματα και δεν πρέπει να τα ακούς και να τα βλέπεις. Εκεί, παππούλη μου, δεν νοιάζεται και ο κόσμος για τέτοια πράγματα. Αλλά... Είναι ιδιωτικές φροντίδες, πώς θα οικονομήσουνε, ναι. τι θα κάνουνε και αυτά. Ακούγομαι από τον άνθρωπο, θα φτάσει εκεί, γιατί λέγει ο Θεός όταν θα γίνει αυτό και θα σφραγιστεί αυτό, τότε θα επέσει ο μεγάλος δήμος. Πήγα και δυστυχία στον κόσμο. Και ξέρεις τι θα γίνει η Ηλία. Τον Ηλία μέσα στη μέση του δρόμου θα σε πιάνει κάποιος με το σκελέτι και θα σε κόβει να σε τρώει ομό. Όχι να σε ψήσει στη φωτιά για να μην κοιτάει. Τόσο θα είναι η δυστυχία και η πλήγη. Θα σου κόβει το χέρι, και θα το πλώδει. Το πόδι. Πλευρό. Εκεί θα φτάσω εγώ. Γιατί είναι γραμμένα τα παιδιά ψέματα. Και εσύ θα πάρει το εσύ. Τώρα πρέπει να καταλαβαίνεις τίποτα. Στα χρόνια μας θα γίνουν και όλα αυτά. Ελέπορος, ε. Θα γίνουν στα χρόνια μας αυτά. Στα χρόνια, ναι. Και πώς θα αντέξουμε. Πώς θα αντέξουμε. Ναι, θα τα ζήσουμε επί των ημερών μας αυτά. Επί των ημερών σας. Θα είναι τόσο σύντομα, τόσο σύντομα. Αυτά είναι η απάτη. Που... Α, είναι απάτη. Βλέπετε. Η απάτη για να ξεγελάσουν τον κόσμο. Γεια σας. Εστιμούς και πίντα. Αρρώστια και πίντα. Και τα τρώω ένα στον άλλο. Εγώ κάτι βοηθείς και με πρόκεισε. Εδώ σε πράγμα. Τι να πηγαίνει εκεί. Λοιμός και λοιμός. Αρρώστια και λοιμός. Και ο ένας θα τρώει τον άλλο για να φορτάσει την πίτα. Δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Δεν τα διαβάζουν, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Ένα παραμύθι έτσι, σε αποκαλύψεις. Ναι. Η αποκάλυψη είναι Ευαγγέλιο του Θεού. Ούτε ένα σήμα, ούτε μια κεραία δεν θα ανοίξει από μέσα. Άμα θέλεις και εσύ ψηφιδεύεις. Το μόνο που μένει να πας κάτω στην Ιθάκη να φυτέψεις κανένα κύκλο πατάτες, να βγάλεις κανένα διαδίκτυο και εκεί να φυτέψεις. Άλλωστε... Όταν θέλουμε να αγοράσουμε πράγματα, να θέλουμε να αγοράσουμε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Δεν θα μπορείς τίποτα που θέλουμε. Μα τότε θα πεθάνουμε αμέσως. Θα υπάρχει, λέει, και σε αυτή την περίπτωση η πρόνοια του Θεού για τους πιστούς. Θα είναι. Θα είναι. Δεν θα αρρωσταίνουν. Και θα έχουν τόσες ευεργεσίες γιατί θα είναι όπως θα είναι ο Σατανάς εδώ. Είναι και ο Κύριος θα είναι εδώ. Και τους πιστούς θα τους στηρίξει. Ακούς, αλλά θέλεις την πίστη σου, αυτή που σου ανέφερα προκύτερα, πίστη και ειλικρίνεια στην καρδιά και αλήθεια στα χείλη, δικαιοσύνη και αγάπη προς το φιλάνθρωπο και προς τα παιδιά σου και στη γυναίκα σου, αλλά και στον κόσμο. Ειλικρινή αγάπη, όχι ψεύτικα αγάπη σε αυτές που κάνουμε καμουφλαζόμετρα ότι έχουμε αγάπη και μέσα τους έχουμε μίσους να φάει ο ένας τον άλλο από αυτό. Δυστυχώς για τον άλλο. Δυστυχώς. Γεροντά. Ο πατήρ Παΐσιος αναφέρει σε κάποιο βιβλίο του ότι κάτι άλλο θα μεσολαβήσει κακό και δεν θα πάρουμε τις ταυτότητες. Δεν θα προλάβουμε να τις δώσουμε. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι. Όχι. Ποιος το λέει αυτό? Σε κάποιο βιβλίο του το αναφέρει, αλλά εγώ δεν το έχω διαβάσει, μου το έχουν πει. Να έφυγες...
να μην πληρωθεί εκείνο που θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, θα ξεκινήσει από, λέει, από ένα μικρό κρατήρι και δεν ξέρεις ποιο είναι αυτό. Από την Αυστρία. Και τότε η γη θα κατακαίνει. Θα ρίξουν 500.000 ατομικές βόμβες και θα κατακαεί η γη όλη. Και τα βράχια θα καούν, όχι τα δέντρα. Δεν θα υπάρχει ένα βραστράκι να το βάλεις για να το αγλύφεις, να λίγο να βγάλει κάποια δροσιά. Θα καίγεσαι, θα ακούς τι έχει να γίνει, αλλά δεν τα ξέρω ο κόσμος αυτά. Τα κρύβουν και δεν τα φανερώνουν. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι κοντά. Που είναι κοντά, δυστυχώς. Και θα κάψουν την γη αυτοί οι λεβέντες που κάνουν, έχουν αυτό το κράτος, τα 15 κράτη. Έχουν αποθήκες γεμάτες ατομικές βόμβες. Δεν είδες τι γίνει στη Σερβία? Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει, δεν έχουν θεόμενο μέσα τους. Δεν βλέπεις τι γίνεται, τι έγινε στη Σερβία. Δεν μπαίνει σε ένα μάθημα. Θα έρθετε και θα πολλάει την μπόμπα από πάνω στην Ελλάδα και δεν θέλουμε εμείς μια μπόμπα να ρίξει μέσα στην Αθήνα. Μας έκαψε όμως. Αυτό θα γίνει σε όλα τα κράτη, δεν θα γίνει μονάχα στην Ελλάδα δηλαδή. Και ποιοι θα ζήσουν μετά? Πάλι θα μείνουνε. Από τα 5 δισεκατομμύρια που είναι οι άνθρωποι, 1 δισεκατομμύριο θα μείνει ακούς. Κατ' οικονομία Θεού δηλαδή. Και πάλι αυτοί θα οργανωθούν. Από 1 δισεκατομμύριο. Θα ξεκινήσουν από την αρχή. Γι' αυτό λέει ο Πατερκοσμάς ο Τολός, θα τρώνε, λέει, τότες με χρυσά κουτάλια. Θα είναι τόσοι λίγοι που θα κάνεις χιλιόμετρα να βλέπεις άνθρωπο. Ακριβώς. Τότε. Τότε, ναι. Αυτό θα γίνει. Και τι θα κάνεις, θα βλέπεις, λέει, το χρυσό πεταμένο σε στράτες και δεν θα γυρίζει να το δεις, τι να το κάνει το χρυσό. Εδώ μάσα δεν θα είναι. Χρυσό θα κοιτάξει. Όπου να γυρίσεις το χρυσό θα πέσει, θα το σπείρουν στους δρόμους. Όχι τα ταμεία γεμάτα και ο κόσμος που έχει τις λίρες. Λίρες κάνει, τις φάει λίρες. Δεν λες. Και έτσι περιμένει, γιατί είναι και γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο και μέσα ο Θείος Παύλος, θα έρθει ένας καιρός και είναι αυτός ο καιρός που διερχόμεθα εμείς μετά από 2000 χρόνια μιλάει, και θα έρθει ένας καιρός και ο άνθρωπος θα αποστατήσει από την πίστη και από το Θεό και θα στραφεί στην παλαιά δοξασία, εις τους θεούς του ψεύδους, θα επαναφέρουν πίσω το δωδεκάθεο, και άρχισε να γίνεται. Το έχει ακούσει αυτό, ότι το έχουν ξεκινήσει ένας οργανισμός, πιάνουν και πάνε στον Όλυμπο και ετοιμάζουν το δωδεκάθεο. Αλλά θα αποστατήσει ο άνθρωπος, γιατί δεν θα βρίσκεις άνθρωπο να σου πει μια αλήθεια, μια καλημέρα και να είναι ειλικρινής. Δεν θα βρίσκεις κανένα άνθρωπο τέτοιο. Όλοι θα είναι δεδουλωμένοι μέσα στη δολότητα και στην κακία ο άνθρωπος. Και στην αδικία. Έχασε τον άνθρωπο, στόχο του ανθρώπου, ο άνθρωπος. Δεν το βλέπεις εσύ μέσα εκεί, είσαι μέσα στην πηγή. Και δεν τα βλέπεις αυτά που... Πώς δεν τα βλέπω, πώς δεν τα βλέπω. Ο ένας πάει να φάει τον άλλο. Αυτό είναι. Δεν υπολογίζει τίποτα, ούτε ανθρωπιά, ούτε άνθρωπο, ούτε... Τίποτα. Ό,τι έλεγε ο Μάξιμος Ομολογητής, που διάβασε ένα βιβλιαράκι του, έλεγε
σαν τύπου προφητείας. Θα έρθει, λέει, καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα τρελαθούν. Δεν θα υπάρχει δίκαιο, δεν θα υπάρχει αγάπη, τίποτα δεν υπάρχει. Να, αυτό είναι τώρα. Και αν λέει υπάρχει ένας σωστός και δίκαιος, θα λένε να ένας τρελός. Ακριβώς. Και θα το λένε, λέει, αυτό, γιατί δεν θα τους μοιάζει. Δεν θα μοιάζουν, ναι, ακριβώς. Το δίκαιο αυτό και το σωστό είναι, θα το λένε τρελό. Αυτό είναι δίκαιο, σωστότατο αυτό. Γιατί θα είναι... Και θα στραφούν, λέει ο Θείος Παύλος, στην παλαιά δοξαστία που ήταν η Αθήνα. Θα χάσει ο άνθρωπος την ανθρωπιά του, θα χάσει την αλήθεια, θα χάσει την ειλικρίνεια, την πίστη του. Δεν θα υπάρχει πίστος άνθρωπος. Στους χιλίους έναν θα βρίσκεις. Αυτό που είπαμε, θα λέει αλήθεια και οι άλλοι τον λένε τρελό. Ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καταλαβαίνετε πού θα φτάσει και να το θυμάσαι σε 10 χρόνια, αυτά τα 10 χρόνια που θα είναι. Θα πάθει το μυαλό σου από αυτά τα πράγματα που θα αλλάξουν μέσα στα κράτη. Στα αυτή τη δεκαετία, όχι πας παραπέρα να πούμε. Όσο πας χειρότερα θα έχεις στην Ελλάδα. Σε 10 χρόνια. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία τόσα αλλάξουν τέλος οι ανάγκες που έχεις στο διάβολο. Θα προλάβω να πάρω τη σύνταξη ή θα γίνουν τόσο γρήγορα? Εγώ σου λέω να μην λουγαριάζεις σύνταξη. Για να πάρω κάτι για να φτιάξω στο χωράφι. Να μην υπολογίζει σύνταξη, γιατί τότε ο μισθός και η σύνταξη, για να πας να την πάρεις, πρέπει να ή θα είσαι γραμμένος εδώ ή θα έχεις την κάρτα στη τσέπη. Σωστά. Για το εφάπαξ λέω. Για το παίρνω μαζί, να πάω να πάρω κάτι ή να τα έχω, να μείνουν. Δεν νομίζω ότι θα προλάβει να το πάρεις. Για να το πάρεις πρέπει να πάρεις την ταυτότητα. Η ταυτότητα η βγή, δεν το πήραμε εμείς ακόμα. Μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών τα πολύ έτοιμα, για να ανακοινώσουν εντός ολίγου. Ο Χριστόφορος δεν θα μας ενημερώσει τι να κάνουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα μας ενημερώσει το λαό τι να κάνει. Θα με ενημερώσει οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να αφήσει το λαό έτσι. Δεν θα υπάρχει, παππούλη, μετά σάλος. Θα γίνει ο χαμός στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι πολλοί οι πίστοι. Είναι αυτοί οι πολλοί που αντιδρούν. Δηλαδή τι θα γίνει, εμφύλιος πόλεμος θα γίνει. Εμφύλιος πόλεμος. Εδώ σε θέλει. Κάνουν μία προσπάθεια να μην αναφέρεται αυτό το όνομα του διαβόλου μέσα στην ταυτότητα. Από την Αρχιεπισκοπή άρχισαν, γιατί συσκέπτονται και μελετούν το πρώτο θέμα, αλλά περιμένουν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και το θέλουν, κάνουν μηνύματα, δίνουν προβλήματα στην κυβέρνηση. Να βγει αυτή η ταυτότητα, αλλά να μην έχει αυτό το όνομα, το 666, πάνω. Αυτή η παππούλη ταυτότητα που θα βγει τώρα, που δεν θα έχει το 666, δεν θα έχει αυτό το γραμματικό κώδικα, αυτή τη λωρίδα, την ηλεκτρονική. Ναι. Είναι... Απλώς δεν θα γράφεται το θρήσκημα πάνω. Είναι διαβολική αυτή. Σατανικότατη είναι, όχι. Εκεί μέσα είναι το όνομα ολόκληρο του διαβόλου και δεν φαίνεται. Πρέπει να το δεις με ηλεκτρονικό εργαλείο. Όχι, δεν θα έχει αυτή την ταινία την ηλεκτρονική. Όπως είναι ένα χαρτί. Έτσι πάνε να πλασάρουν τώρα την καινούργια ταυτότητα. Εάν είναι έτσι, υπάρχει τίποτα το μεντό. Μα δεν θα το φτιάξουν αυτό, δεν το συμφέρει αυτούς να φτιάξουν αυτό το πράγμα. Το
τότε γιατί αγωνίζονται, νομίζεις, για να βγάλουν ένα χαρτί? Τι να το κάνουν το χαρτί? Με το χαρτί θα το πάρουν όλοι και δεν τζαλίζει κανένας. Αλλά θα είναι γραμμένο το όνομα του διαβόλου μέσα στην ταυτότητα. Τα τρία εξάρχητα. Και θα τα δεις, δηλαδή, πολύ γρήγορα. Στην Αμερική έχει ξεκίνηση προπολού. Εκατομμύρια είναι σφραγισμένοι, στο μέτωπο. Στο μέτωπο. Λοιπόν. Εντάξει, παππέ, θα σπουδάσει, λέει, και τι σπούδασε με αυτό, τι έγινε που σπούδασε και έμαθε τις επιστήμες. Τι έδινε την επιστήμη. Εδώ πρόκειται περί η ζωή και θάνατος, ψυχικός θάνατος. Τι θα ζήσει με το Θεό αιώνιο, τι θα αποδουλωθήσει στον διάβολο και θα σε έχει στραβάει. Ξέρεις που βρίσκεται ο Σατανάς μέσα στη λίμνη του πυρός. Και μέσα στο σκοτάδι και θέλει να τραβήξει όλους εκεί μέσα τους ανθρώπους. Δεν αυτό κάνει αυτά τα πράγματα. Πίσω όμως, όταν θα βγει στην επιφάνεια αυτός, πίσω έρχεται η μεγάλη δύναμη του, θα τον σαρώσει αμαντιστιαπαντός, θα τον διαλύσει, θα τα θέλετε. Αλλά αυτός θα κάνει τη ζημιά πρωτίστως. 3,5 χρόνια και άλλα 20 που θα γίνεται η προετοιμασία για τα 3,5 χρόνια που θα είναι τα βασιλεύς αυτός στον κόσμο παγκοσμίως, η χάτωρας του παγκόσμου, και θα ανατρέψει το σύμπαν, δεν θα πεις τίποτα όρθιο. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Τι είναι αυτό? Ο Θεός δεν μας λυπάται, γέροντα. Δεν μας λυπάται να τα ανατρέψει όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν σε βλέπω να κάνει προσευχούλες στο Θεό. Κάνω. Δεν νομίζω ότι κάνεις προσευχές. Και αν κάνεις και κάτι της, ο νους γυρίζει κάτω στα παρεμόντα. Ναι, ναι. Δεν πάει στο κύριο. Λες εσύ ότι κάνεις κάποια προσευχή. Το νους είναι και στο λιμάνι. Πολλοί προσεύχονται, αλλά λίγοι κάνουν καλή προσευχή. Γιατί μας λέει, χωρίς πίστη και ειλικρίνεια προσευχή δεν είσαι ακούγεσαι στο Θεό. Η πίστη να είναι σταθερή, αλλά να συνοδεύεται με την ειλικρίνεια της καρδιάς. Εκείνο είναι το φως που λάβει μέσα στην καρδιά. Παππούλη, καμιά φορά, όταν, καμιά φορά που προσεύχομαι, εκεί που θέλω να πω αυτά στο Θεό, μου μπερδεύει τη γλώσσα. Αυτό, αντί να πω εκείνο, τα μπερδεύω. Λες άλλα, γιατί αυτός που κάθεται δίπλα σου, να ξέρεις ποιος είναι αυτός, δίπλα σου κάθεται και σου λέει, όχι τέτοια, μη λες, και θα σου φέρει όλα τα πράγματα τη ζωή σου. Ο Σατανάς δηλαδή. Ο Σατανάς, ποιος. Αυτός είναι που κυριαρχεί στον κόσμο σήμερα. Και μου μπερδεύει το νου και τη γλώσσα. Ακριβώς. Παλεύει το μυαλό και άλλα λες την προσευχή και άλλα σκέφτεσαι. Ναι. Και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι προσευχή αυτή. Και τι πρέπει να κάνουμε. Για να φτιάξεις τον εαυτό σου πρέπει να κουραστείς λιγάκι, να κατακτήσεις 4 πράγματα που σου λέω. Την πίστη σου σωστή, την ειλικρίνεια της καρδιάς, να μην την μπερδεύεις με το ψέμα, με την αδικία, με την κλοπή, με την προστιχιά, με τα πράγματα. Και να είσαι δίκαιος άνθρωπος και να αγαπάς. Ποιον θα αγαπάς, εκείνος που παραγγέλει, θα αγαπήσεις τον Θεό με την καρδιά σου και τον μνησίον σου σαν τον εαυτό σου. Για ερεύνηση μέσα στην καρδιά και τότε θα πεις ποιον αγαπάς.
Λοιπόν, τελειώσαμε. Έτσι, παγκόσμια. Θα πάρουμε ευχαριστούμε πολύ. Μόνο να σας ρωτήσουμε, τι μας συμβουλεύετε να κάνουμε. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Δεν άκουσες τι λέω τώρα. Όχι, από εδώ και πέρα, δηλαδή. Θα πας εκεί στο χωράφι. Να σκάψεις μια. Ένα βραγιά γύρω να βάλουμε και 10 κοτόπουλα. Να βάλουμε κοτόπουλα, πατάτες. Πατάτες. Να βγάλεις και μια πατάτα να τρως, γιατί θα πεθάνουν τις σφήνες. Να αγοράσουμε τρόφιμα από τώρα. Να αγοράσουμε λίγα τρόφιμα. Δεν ισχύουν, αυτά θα χαλάσουν. Δεν είναι τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα σε 6 μήνες πρέπει να τα πετάξεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Πρόβλημα θα πάει στον κήπο. Να βγάλεις ένα λάθος, ένα ραδίκι, να το βάζεις με λίγο λαδάκι, να το βάζεις, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Με καταλαβαίνετε πώς σας μιλάω. Αν δεν με καταλαβαίνετε, θα τα βρείτε μπροστά σας αυτά που σας λέω. Θα τη δείτε από τώρα και μπρος. Να μας δώσει μόνο δύναμη ο Θεός, φώτιση, κουράγιο, να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτά τα πράγματα. Θα δώνει ο Κύριος. Εδώ θα είναι και θα δίνει. Ο Θεός έθρεψε τους Εβραίους 40 χρόνια μέσα με το μάνα. Ούτε έσπερναν, ούτε θέριζαν, ούτε όργωναν. Ούτε είχαν τίποτα, κανέναν ζώος, μια δεκάρα. Και κάθε πρωί πήγαινε να παίξουν. Άνοιγε την πόρτα της και βγήκαν στο κατόφλι. Μια κατσαρόλα με το μάνα. Είχε όλες τις ουσίες, όλο φαγητό. Και ζήσανε 40 χρόνια, όχι ένα χρόνο και 3 χρόνια. 40. Αφήσει τώρα λες ο Θεός τον άνθρωπο εκείνον που θα τον ακολουθήσει. Όχι, δεν θα τον αφήσει. Άνε, μπρος. Καληνύχτα. Καληνύχτα.